μια κατάθεση που θα κάνω προς τον κυριακό λαό κυριακής ψυχής, δυναμικής και όρεξης για δουλειά. Θα προχωρήσω μαζί με τους συνεργάτες μου και υπό την έννοια αυτή γίνεται η εκδήλωση την Δευτέρα 3 Απριλίου στην αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου, όπου εκεί θα ανακοινωθεί η επιθυμία αυτή της έναρξης, συγκρότησης μαζί με τους συνεργάτες μου ήδη που υπάρχουν, αρκετοί, ενός ανεξάρτητου πολυσυλλεκτικού ψηφοδελτίου προς συμφέρον και μόνο της Κερκίδας. Είναι πολυσυλλεκτικό και είναι ανεξάρτητο ψηφοδελτίο, διότι συμμετέχουν ήδη πολλά άτομα της κερκυριακής κοινωνίας από όλους τους χώρους, με τους οποίους περισσότερους από αυτούς συνεργάστηκα στο παρελθόν, είναι εκπρόσωποι φορέων και γνωρίζουν την κερκυριακή πραγματικότητα. Η διάθεσή μας είναι να σπάσουμε αυγά όσα μπορούμε περισσότερο, αλλά με το σπάσιμο αυτό να έχουμε αποτελέσματα. Όχι στα λόγια, αλλά σε πράξεις. Πρέπει να αλλάξουμε την ώρα της Κερκίδας. Πρέπει να αλλάξουμε την δυναμική της Κερκίδας, η οποία είναι σε χαμηλά επίπεδα. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, θα γίνει αυτή η μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη κινητοποίηση φορέων και της κοινωνίας της Κερκίδας για κάτι το όχι διαφορετικό, αλλά το πιο δυναμικό και το πιο κυρίως αποτελεσματικό. Καλούμε λοιπόν όλους τους φίλους, όσοι θέλουν, να παρακολουθήσουν αυτή την έναρξη της προσπάθειάς μας Δευτέρα, τις 3 Απριλίου, 7 η ώρα το απόγευμα, εδώ στην αίθουσα της Νομαρχίας, όπως λέγεται τον παλιά αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου. Τώρα, ποιες παθογένειες της Κέρκυρας πιστεύετε ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε ως δήμαρχος? Πού θα στοχεύατε? Καταρχήν, η καθημερινότητα των πολιτών σε όλο το Δήμο είναι εκ των ουκάνευ. Συζητάμε ότι τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι προβλήματα τα οποία απασχολούν και την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά της πόλης και των χωριών. Βλέπετε το πάρκινγκ, βλέπετε μια αταξία γενικώς, και σε μια πόλη η οποία είναι πανέμορφη, σε μια ιστορική πόλη, σε ένα νησί του πολιτισμού, είναι αδύνατο να συζητάμε ότι η ποιότητα ζωής, αν δεν βελτιώνεται, χειροτερεύει. Αυτή είναι πρώτη προτεραιότητα. Ασφαλώς ακολουθούν τα έργα υποδομής, τα οποία τα περισσότερα, δυστυχώς, για λόγους και αδυναμίας και γραφειοκρατικών διαδικασιών, αλλά κυρίως το ότι δεν διεκδικούμε να τελειώνει κάποιο έργο, παραδείγματος χάρη των πολιτιστικών υποδομών, θα τα φέρουμε στο προσκήνιο με δυναμισμό. Δεν χρειάζεται πλέον εφησυχασμός. Δεν μπορούμε πλέον στην Κέρκυρα να χωνεύουμε τα πάντα.